Και νέα για τους ενεργειακούς μας σχεδιασμούς. Κυρία Πηλίδου, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, θα αρχίσουμε διαφορετικά σήμερα. Αντί να σας θέσω εγώ ερωτήματα, θα το κάνουμε βέβαια στη συνέχεια. Ζητήσαμε από πολίτες να το πράξουν, να δούμε τι είναι αυτό που τους απασχολεί και τι θέλουν από το δικό σας Υπουργείο. Πάμε να τους ακούσουμε. Βεβαίως. Να προσπαθήσουν να βοηθήσουν το δυνατόν περισσότερο τον κόσμο, για να μπορεί και ο απλός καθημερινός πολίτης να τα βγάζει πέρα. Να μην γίνει μια ενημέρωση του πολίτη για ποιο λόγο είναι τόσο αυξημένες οι τιμές και στα βενζινάδικα αλλά και γενικότερα στην τσέπη του καθημερινού πολίτη. Στις τιμές των καυσίμων βασικά μέχρι που πρόκειται να φτάσουν. Το πιο βασικό. Τι θα θέλατε να κάνουν? Σαν υπουργός πρέπει να επέμβει για να βάλει πλαθό για τις τιμές των καυσίμων. Δεν πάει άλλο. Βασικά, εντάξει, το τι προορίζεται στο μέλλον για το φυσικό αέριο, τι προοπτικές υπάρχουν. Σίγουρα για την πράσινη ενέργεια έχει πάρα πολλά που μπορούν να γίνουν. Φτάνει να υπάρχει σωστή ενημέρωση και καθοδήγηση από όλους. Να μειώσει τα καύσιμα, πολύ σημαντικό. Να αυξηθούν οι μισθοί. Να βοηθήσει παραπάνω στο θέμα των ενεργειακών γενικά, με τα φωτοβολταϊκά για παράδειγμα. Να μπορεί περισσότερος πληθυσμός της Κύπρου να απολαύσει αυτό το προνόμιο. Δεν μπορώ να πω σε υπουργούς, τίποτε δεν πάει καλά στην Κύπρο. Είναι απλό. Δεν μπορώ να αναφέρω κάτι το οποίο πρέπει να κάνω. The fuel is cheaper for everybody. It helps the country run better, don't you think? Μάλιστα. Λοιπόν, έχουν αναφερθεί σε όλες τις εμφάνσεις του Υπουργείου και τις αρμοδιότητες, κυρία Πηλίδου, από τα ενεργειακά. Και τις αρμοδιότητες που έχουν να κάνουν με την ενέργεια και τα καύσιμα. Εντάξει, ναι. Εμπόριο και βιομηχανία, να ακούσα κάτι. Αλλά σίγουρα έχουν τεθεί αρκετά θέματα. Όσον λοιπόν, αφορά να σας βοηθήσω για να τα βάλουμε και σε μια σειρά και να κάνουμε αρχή και από τη χθεσινή ανακοίνωση για το τεμάχιο 6 της ΑΟΣ που επέστρεψε το γεωτρύπανο. Ξεκίνησαν οι εργασίες. Θέλω να σας εξηγήσετε τι αυτό συνεπάγεται επί της ουσίας για τα ενεργειακά μας. Έχουμε και, και το τεμάχιο Αφροδίτη που είναι εκεί σταματημένες οι όποιες εργασίες, τι αναμέναμε. Οι πολίτες θέλουν να ξέρουν, ακούμε αυτή την εξέλιξη. Δεν θα έχουμε και αύριο φυσικό αέριο, σωστά? Σίγουρα όσον αφορά την Eni Total, καθότι η γεώτρηση η οποία έχει ξεκινήσει είναι ερευνητική, ναι, δεν πρόκειται για γεώτρηση εκμετάλλευσης η οποία θα οδηγήσει στην τροφοδότηση της Κύπρου ή της οποιασδήποτε αγοράς με φυσικό αέριο στο άμεσο μέλλον. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντική η γεώτρηση αυτή για την περαιτέρω εξεύρεση, ελπίζουμε βέβαια, ποσοτήτων στην περιοχή που έχει που γυτνιάζει του τεμαχίου 10, του Γλάφκος δηλαδή της Exxon μαζί με την Qatar Energy και του τεμαχίου 12 που είναι το Αφροδίτη. Όσο περισσότερες ποσότητες βρίσκουμε στην ίδια περιοχή, τόσο αυξάνονται και οι δυνατότητες εκμετάλλευσης σε πιο γρήγορο χρονικό διάστημα, γιατί εντοπίζονται συνέργειες μεταξύ των εταιριών που δραστηριοποιούνται στα διαφορά τεμάχια. Όσον αφορά το Αφροδίτη, διότι υπάρχει, γίνεται στο παρόν στάδιο μια έντονη διαβούλευση μαζί με τη Chevron, τη Shell και τη NewMed Energy, οι οποίες είναι οι εταιρείες που απαρτίζουν τη συγκεκριμένη κοινοπραξία για την εκμετάλλευση του Αφροδίτη. Και έχουμε πάρα πολύ καλή πρόοδο σε σχέση όχι μόνο με τις επόμενες γεωτρήσεις, τις οποίες πλέον βάζουν στο κάδρο και το κομμάτι της εκμετάλλευσης, όμως και με το θέμα των υποδομών, το οποίο θα πρέπει να προχωρήσει παράλληλα. Οι εταιρείες είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν τον σχεδιασμό παράλληλα, ούτως ώστε να ακολουθήσει, ούτως ώστε να γίνει ταυτόχρονα και η γεωτρητική δραστηριότητα και η εξεύρεση της βέλτιστης λύσης όσον αφορά τη μεταφορά του φυσικού αερίου. Θεωρούμε στην Αίγυπτο μέσα από 6 πιθανά σενάρια τα οποία εξετάζονται αυτή τη στιγμή για να βρεθεί το κατάλληλο και τα οποία πλέον βάζουν συγκεκριμένες οικονομικές και τεχνικές συνθήκες και δεδομένα κάτω, ώστε να εξευρεθεί καλύτερη λύση. Άρα αναμένεται να υπάρξουν και διαβουλεύσεις με τους διευθυντές της Chevron, οι οποίοι βρίσκονται στην Αμερική,
ήδη είχαμε μια συνάντηση με κάποιον διευθυντή, ο οποίος ήρθε από την Αμερική την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά τροχοδρομούνται και άλλες συναντήσεις για να οριστικοποιηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο ήδη βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. Αυτό είναι μεσοπρόθεσμα, κυρία Πηλίδου, και το ερώτημα είναι, επειδή συζητάμε, κάνουμε αναφορά σε αυτό το λογαριασμό του ρεύματος, πληρώνουμε ρήπους, θα μειωθεί αυτό το ποσό που πληρώνουμε ανά τόνο όταν γίνει μετάβαση στο φυσικό αέριο. Γίνεται μια συζήτηση τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία και εμείς βάζουμε τον εαυτό μας στο κάδρο, έτσι, για ενεργειακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Προκύπτουν διάφορα. Επί της ουσίας όμως, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, πώς θα φανεί αυτό σε εμάς τους καταναλωτές, στην Κυπριακή Δημοκρατία? Διαφορετικά πράγματα αυτά που θίγεται. Το ένα είναι το τι κάνουμε βραχυπρόθεσμα και το άλλο είναι το πώς μεσοπρόθεσμα μπορεί η Κύπρος να συνεισφέρει στην απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευρύτερα από το φυσικό, από το ρωσικό φυσικό αέριο. Ναι. Για το δεύτερο, είπαμε αυτά που τροχοδρομούνται όσον αφορά τη δική μας ΑΟΣ. Να προσθέσουμε ότι η Exxon Mobil Qatar Energy ξεκινούν και εκείνοι κάποιες σεισμικές έρευνες μέσα στον Ιούνιο. Επομένως, προχωρά και εκεί η δραστηριότητα, οι οποίες θα βοηθήσουν βέβαια και στην οριστικοποίηση των ποσοτήτων που έχουν εξευρεθεί στο Γλαύκος. Άρα θα γίνει ταυτόχρονα εργασία και για το τεμάχιο 5 και για το τεμάχιο 10 και γίνονται και οι απαραίτητες διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να ενταχθούν αυτά τα projects στο πλάνο για την απεξάρτηση, όπως είπαμε. Άρα είναι πολύ σημαντικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ενήμερη και να μας εντάσσει στα σχέδια μαζί με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, που επίσης κάνουν παρόμοιες διαβουλεύσεις και από κοινού και ξεχωριστά. Τώρα, όσον αφορά τις αυξημένες τιμές και την κατάσταση, η οποία σχολιάστηκε εκτενώς βέβαια και από τους τηλεθεατές οι οποίοι ερωτήθηκαν. Υπάρχουν σίγουρα ανησυχίες για την περαιτέρω αύξηση των τιμών, καθώς δεν έχει εξευρεθεί λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία και όσο συνεχίζεται η κατάσταση, αναμένουμε ότι αυξήσεις θα υπάρχουν. Η ενημέρωση, η οποία γίνεται και μέσω της ιστοσελίδας μας και των συστημάτων τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στο Υπουργείο μας και στην ιστοσελίδα, μας δίνουν πληροφόρηση και για τα φτηνότερα πρατήρια ανά περιοχή. Άρα μπορεί κάποιος να μπει μέσα και να δει πού μπορεί να βρει το φθηνότερο καύσιμο στην περιοχή. Ναι, τελειά, κύριε Πηλίδου, γιατί θα έρθω στα πρατήρια. Να κλείσουμε όμως με τα ενεργειακά. Το ερώτημα είναι σαφές. Συζητάμε για το φυσικό αέριο, τα γεωτρύπανα, τι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε κλπ. Χρονικά, πότε θα γίνει αυτό, όταν ο υπόλοιπος κόσμος θα έχει φύγει, θα κάνει γλεύση από το φυσικό αέριο? Όπως έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν, τέλη του 2026 με 2027 θεωρείται ένα αισιόδοξο μεν, αλλά πολύ εφικτό χρονοδιάγραμμα για να έχουμε φυσικό αέριο και στην Κύπρο, από το κοίτασμα Αφροδίτη βέβαια, ναι, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να προχωρήσουν, όπως είπαμε, οι εταιρείες πολύ δυναμικά, και αυτό είναι που πιέζουμε να γίνει μέσα από τις διαβουλεύσεις που έχουμε με τους αξιωματούχους των εταιριών, και όπως είπα, σύντομα θα έχουμε και συγκεκριμένες ανακοινώσεις, ελπίζω, οι οποίες να ξεκαθαρίζουν το πεδίο πολύ πιο, έτσι, με πολύ πιο ξεκάθαρον τρόπο για τον κόσμο, για όλους μας. Και από εκεί και πέρα, σίγουρα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν ένα τεράστιο ρόλο να παίξουν. Για την υλοποίηση, να δούμε πού είναι αυτή η προσπάθεια συμφωνίας, έτσι, τριμερής, που έτσι εμπλέκει την ενεργεία με κοιτάσματα από το Ισραήλ. Mm-hmm. Αυτό προχωρά, είναι κάτι που... Δεν έχουμε ακόμα λάβει την γραπτή πρόταση την οποία έχουμε ζητήσει από την ενεργεία. Την αναμένουμε, ούτως ώστε να αναλυθεί, και σίγουρα προσπάθεια θα είναι να ενταχθεί και αυτή η υποδομή στις υποδομές οι οποίες θα υποβληθούν, στις ιδέες οι οποίες θα υποβληθούν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για απεξάρτηση, αλλά και για πιθανή χρηματοδότηση, αν αυτό είναι εφικτό. Στο πλαίσιο του Repower EU, που είναι το νέο πρόγραμμα βάσει του οποίου θα δοθεί χρηματοδότηση, αλλά σίγουρα όχι μόνο για φυσικό αέριο,
και για την πράσινη μετάβαση, όπως είπαμε και πριν. Ναι. Άρα, όσον αφορά την πράσινη μετάβαση, σίγουρα είναι μέρος της απεξάρτησης μας από το ορυχτά καύσιμα, αλλά είναι και τρόπος μείωσης του κόστους. Επομένως, υπάρχουν πλάνα τώρα για σχέδια τα οποία θα τρέξουν, τα οποία ήδη τρέχουν και τα οποία θα τρέξουν. Ήδη το σχέδιο μας για τους θερμοσύφωνες που προκηρύχθηκε την προηγούμενη εβδομάδα έχει λάβει 400 αιτήσεις, άρα βλέπουμε πόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον. Να θυμίσουμε ότι είναι αυξημένη η χορηγία και δίνουμε 450 ευρώ κανονικά για αντικατάσταση ή τοποθέτηση θερμοσύφωνα σε οικία, ενώ 900 ευρώ σε ορεινές περιοχές. Άρα σε ορεινές περιοχές καλύπτεται ένα πολύ σημαντικό μέρος του κόστους. Βέβαια, να πούμε ότι βλέπουμε και φαινόμενα εξαιρετικά ψηλών προσφορών, άρα είναι καλά οι καταναλωτές όλοι μας να είμαστε προσεκτικοί, να λαμβάνουμε προσφορές από 2-3 επαγγελματίες που μπορούν να συμπεριλαμβάνονται και στο Μητρό μας. Κυρία Μπηλίδου, ναι, είναι και ρήτρα από πού επιλέγουν ποιος θα εγκαταστήσει. Βεβαίως, ναι, πρέπει να έχουν περάσει εξετάσεις και να συμπεριλαμβάνονται στο Μητρό οι εγκαταστάτες. Αλλά υπάρχουν και άλλα πάρα πολλά σχέδια. Το εξοικονομώ να βαθμίζω για επιχειρήσεις δίνει μέχρι 300.000 ανά επιχείρηση, ένα τεράστιο ποσό για επιχειρήσεις που μπορούν και να τοποθετήσουν το φωτοβολταϊκά αλλά και να εξοικονομήσουν ενέργεια. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Δηλαδή, όσο πιο πολύ περιορίζεται και η κατανάλωση μας, τόσο το καλύτερο και για την επίτευξη των στόχων μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά βέβαια και για τη μείωση του κόστους. Και μετά η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού δεν χρειάζεται να γίνει με την ίδια, με το ίδιο δυναμικό, δηλαδή μειώνουμε και το δυναμικό που χρειάζεται να εγκατασταθεί στην οροφήνη οπουδήποτε για να μπορέσει να τροφοδοτήσει είτε την επιχείρηση είτε το σπίτι. Και να πούμε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και το σχέδιο μας για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε οικίες που είναι πολύ αναμενόμενο. Θα έχει βέβαια αναδρομική ισχύ και ένταση και το εικονικό net metering το οποίο έχουμε συζητήσει στο παρελθόν και επίσης αυξημένη χορηγία. Ναι. Και όλα αυτά εξετάζονται και υπό το πρίσμα της, των διεργασιών που γίνονται μετά τη συνάντηση στο Προεδρικό για περαιτέρω μέτρα ακούφισης. Ακριβώς διάβασαμε μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέντευξη της Επιτρόπου Ενέργειας Country Simpson στην Καθημερινή την Κυριακή. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας, κυρία Υπουργέ, που λέει ότι το ενεργειακό μέλλον της Κύπρου βρίσκεται σε ανανεώσιμες πηγές και είναι αυτές που μπορούν να μειώσουν το λογαριασμό στην Κύπρο. Άρα είναι μέσω και αυτών των σχεδίων που μας λέει τώρα και το πολύ αναμενόμενο για τα φωτοβολταϊκά στα σπίτια που έδωσαν και έφαση. Οι πολίτες δεν ξέρω, θέλουν περισσότερη ενημέρωση, βεβαίως, να το γνωρίσουν για καλύτερα. Για να δώσουμε έτσι και μια εικόνα, κάθε χρόνο μέχρι το 2020 δίνονταν γύρω στα 7-8 εκατομμύρια για αυτά τα σχέδια. Μέσα στο 2021 προκηρύχθηκαν σχέδια ύψους 40 εκατομμυρίων, άρα βλέπετε το άλμα που έγινε μέσα στο 2021 πριν αρχίσει ο πόλεμος και το 2022 θα δοθούν μέχρι στιγμής 90 εκατομμύρια αλλά στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται αυτή τη στιγμή για περαιτέρω ανακούφιση των πολιτών προβλέπω ότι θα αυξηθεί αυτό το ποσό από 90 εκατομμύρια θα αυξηθεί και σίγουρα θα υπερβεί κατά την άποψή μου τα 100. Επομένως, στόχος είναι να δώσουμε αυτή τη στήριξη στους πολίτες, να διευρυνθούν, να αυξηθούν μάλλον ενδεχομένως και τα κονδύλια τα οποία θα δίνονται αναδικαιούχο και ειδικά για ευάλωτους, με ειδική στόχευση προς τους ευάλωτους βέβαια, ούτως ώστε να έχουν και την προκαταβολή την οποία παίρνουν, δηλαδή την προέγκριση μάλλον ως ευάλωτοι, ούτως ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν στην επένδυση με έναν ενισχυμένο ποσό. Άρα όλα αυτά... Τώρα, κυρία Πηλίδου, όσο αυξάνεται η προσφορά και η ζήτηση, δεν έχουμε και μια μείωση, διότι ένα ήταν πριν κάποια χρόνια, ένα εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά και άλλο σήμερα που υπάρχει και περισσότερη ζήτηση, ενώ στο κόστος και από την πλευρά των εισαγωγείων κλπ. Αυτό δεν έπρεπε σιγά σιγά να μειώνεται έτσι ώστε η δική σας χορηγία να είναι πιο σημαντική, να καλύψει μεγαλύτερο ποσοστό, αν θέλετε. Το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι αυξάνονται τα κόστη εξού και αυξάνονται και οι χορηγίες ούτως ώστε να αντικατοπτρίζουν την αύξηση στο κόστος των εισαγωγέων και των εγκαταστατών διότι δυστυχώς δεν αφορούν εσχροκέρδια οι περισσότερες αυξήσεις αλλά δικαιολογημένες αυξήσεις και αυτόν έχει ληφθεί υπόψη αλλά να σας πω ότι λαμβάνεται υπόψη και για σχέδια τα οποία προκηρύχθηκαν και για τα οποία έχουν δοθεί εγκρίσεις λίγο πριν τον πόλεμο. Άρα
ναι, εξετάζουμε το πόσο έχουν αυξηθεί τα κόστη και αν δικαιολογείται θα κάνουμε κάποιο διακανονισμό εκεί, ούτως ώστε να διευκολυθούν και οι πολίτες που έχουν ήδη κάνει αίτηση, για να μην κάνουμε και δυσμενή διάκριση σχέδιο... σε σχέση με εκείνους που θα αιτηθούν τώρα. Έχουμε πει για τον Ed Mitchell, είναι πολλοί που μένουν σε διαμερίσματα, κυρία Πηλίδου, και θέλουν και αυτοί να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά. Χρειάζεται συνένεση όλη τη πολυκατοικία. Θα μάθουμε περισσότερα με αυτό το σχέδιο. Πιστεύω ότι έχει επιληθεί το ζήτημα μας σε μεγάλο βαθμό μέσω του εικονικού net metering, όπου κάποιο μπορεί να βάλει φωτοβολταϊκό σε διαφορετική τοποθεσία, αν όχι σε όμορων τεμάχιων απαραίτητα, ούτε στη στέγη, αλλά σε κάποιον άλλο τεμάχιο που έχει, ούτως ώστε να μπορέσει να υποφεληθεί. Άλλη επαρχία, πολλοί από εμά. Ναι, που καταγωγή μπορεί να έχουμε σε άλλη επαρχία. Βεβαίως μπορεί να είναι. Και μπορεί να το καταστήσουμε σε ένα χωράφι κλπ. Έτσι, ατάχτως. Ναι, ναι. Δεν είναι ατάχτως. Σίγουρα χρειάζονται απαραίτητες άδειες, όπως πάντα. Αλλά σίγουρα είναι πολύ πιο απλό να πάρει άδεια κάποιος για να βάλει σε ένα χωράφι, για παράδειγμα, όπως λέτε εσείς, παρά σε μια στέγη διατηρηταίου, για παράδειγμα, όπου δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και άρα υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες που αναφέρετε. Και μιλώντας για τα φωτοβολταϊκά, κυρία Πηλίδου, να πούμε ότι έχουμε και μια παρουσίαση σήμερα για το συγκεκριμένο σχέδιο, η οποία θα αναφέρει λεπτομέρειες και θα είναι δυνατό να υποβληθούν και ερωτήσεις. Είναι σήμερα η ώρα 4 στο YouTube channel του Υπουργείου. Μάλιστα. Άρα όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει και να δει όλες τις λεπτομέρειες και για τον virtual net metering, αλλά και για τις υπόλοιπες πτυχές του σχεδίου μας για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και θερμομόνωση οροφής. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι αυτό που ρωτήσαμε, ότι μπορούμε να βάλουμε στη Λεμεσό και να είναι συνδεδεμένο διαμέρισμα στη Λευκοσία. Αυτό που σας είπα πριν, μπορούμε. Με την άδεια που θα εξασφαλίσουμε. Ναι, με τις απαραίτητες άδειες και βάση και κάποιων κριτηρίων. Μπορεί να είναι σε σπίτι στη Λεμεσό και να τροφοδοτεί και διαμέρισμα στη Λευκοσία. Ναι, αλλά νομίζω υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί όσον αφορά τους δικαιούχους, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης κλπ. Που θα τα επεξηγήσουμε σήμερα η ώρα 4. Και να εξηγήσουμε για να γίνουν κατανοητά στους πολίτες. Βεβαίως, ναι, και τι άδειες πρέπει να πάρθουν κλπ. Σίγουρα γίνεται και κάποια προσπάθεια απλοποίησης της διαδικασίας αδειών. Είναι καλό να το αναφέρουμε και αυτό. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη βγάλει ένα προσχέδιο διατάγματος για διαβούλευση, το οποίο ουσιαστικά μέσω του οποίου δεν θα χρειάζεται να παίρνει οικοδομική άδεια κάποιος για να βάλει φωτοβολταϊκό στην οροφή του, αλλά θα πρέπει να παίρνει έναν πιστοποιητικό από μέλος του ΕΤΕΚ, από μηχανολόγων, το οποίο να πιστοποιεί ότι είναι ασφαλές, ότι είναι ασφαλής η εγκατάσταση, ότι δεν θα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, γιατί σίγουρα τα θέματα ασφαλείας είναι πολύ σημαντικά. Κυρία Πηλίδου, έχετε εντάξει τα δημόσια κτίρια, τα σχολεία, όλα αυτά που πρέπει για τα δημόσια κτίρια τρέχει ειδικό σχέδιο, το οποίο καλύπτει μάλιστα το 100% της επένδυσης και μέχρι 700.000 ανατοπική αρχή. Αυτό είναι για τοπικές αρχές το σχέδιο, 9 εκατομμύρια. Και επίσης συμπεριλαμβάνονται και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί στο σχέδιο εξοικονομώ αναβαθμίζω για επιχειρήσεις που ανέφερα πριν. Άρα έχουμε κάνει συζητήσεις και με κλειστές δομές, με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς οι οποίοι ενδιαφέρονται για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε περισσότερο και είμαστε ευελπιστούμενοι ότι θα μπορέσουμε να εντάξουμε και περισσότερες κατηγορίες στους ευάλωτους όσον αφορά τα σχέδια μας. Λοιπόν, και ελάτε να δούμε τι προέκυψε στη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Πρόεδρος Δημοκρατίας με την δική σας συμβολή του δικού σας Υπουργείου. Έχετε κι εσείς κάποιες σκέψεις για τη λήψη άμεσων μέτρων. Εσάς σας αφορά κατά κύριο λόγο το μέτρο του μειωμένου ΦΠΑ στο ρεύμα. Είναι και κάτι άλλο σίγουρα που εξετάζεστε. Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα αφορούν την επέκταση ή μάλλον την παράταση των μέτρων που ισχύουν σήμερα, όπως πολύ ορθά είπατε, για το μειωμένο ΦΠΑ στο ρεύμα 9% και 5% αντίστοιχα για οικιακούς και ευάλωτους καταναλωτές, καθώς επίσης το μειωμένος φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, που επίσης βοηθά και παρόλο που βλέπουμε μεγάλες αυξήσεις και στην Κύπρο, όπως βλέπουμε σε όλον τον κόσμο, ακόμα στην Κύπρο είμαστε σε πιο περιορισμένο επίπεδα, σε καλύτερα επίπεδα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω ακριβώς της μειωμένης φορολογίας η οποία ισχύει. Πέραν αυτού, έχουμε
υποβάλει στη Βουλή για έγκριση ένα νομοσχέδιο για το Ταμείο ΑΠΕΞΕ, το οποίο θα μειώνει εσείς το φόρο που πληρώνει ο καταναλωτής που βρίσκεται τώρα στο 0,5 σεν την κιλοβατόρα. Το τέλος κατανάλωσης από 0,5 σε 0,1 σεντ. Άρα ελπίζουμε ότι και αυτό θα εγκριθεί από τη Βουλή σύντομα για να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή αυτό το μέτρο. Αλλά πέραν αυτού τροχοδρομούνται και διάφορα μέτρα για περαιτέρω στήριξη, όπως είπαμε, των ευάλωτων συγκεκριμένα, τα οποία είτε θα γίνουν μέσα από τα αρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας σε σχέση με επιδόματα, είτε και σε σχέση με τα σχέδια χορηγιών που, όπως είπα, εξετάζουμε τις δυνατότητες και διεύρυνσης τους, αλλά και αύξησης της έντασης, ειδικά όσον αφορά τους ευάλωτους, αλλά και ενδεχομένως ευρύτερα για τους υπόλοιπους καταναλωτές. Και θα μπορούσε να έχει κάποια κίνητρα για την βιομηχανία και τον κατασκευαστικό τομέα, που είδαμε ότι πλήττεται λόγω της σοβαρής αύξησης των κατασκευαστικών. Σίγουρα το μεγαλύτερο κίνητρο είναι το σχέδιο εξοικονομώ αναβαθμίζω για τις επιχειρήσεις με τις 300.000 αναεταιρεία. Εκεί σίγουρα θα εξετάσουμε αν υπάρχουν και πτυχές οι οποίες μπορούν να τύχουν βελτίωσης ή ενίσχυσης. Αλλά καλούμε όλες τις εταιρείες να εξετάσουν εκείνο το σχέδιο. Τώρα είναι η ώρα, γιατί θα αρχίσουμε να δεχόμαστε αιτήσεις μέσα στο καλοκαίρι. Χρειάζεται αρκετή προετοιμασία για να βεβαιωθούν οι εταιρείες ότι έχουν τις απαραίτητες άδειες, ότι έχουν εξασφαλίσει, κάνει τις απαραίτητες μελέτες κλπ. Άρα ελπίζουμε ότι θα έχει απήχηση και αυτό το σχέδιο. Άρα, σε ό,τι σας αφορά εσάς, κυρία Πυλίδου, στα μέτρα που αναμένεται να πάνε στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση την Παρασκευή, είναι η παράταση που σας αφορά του μειωμένου ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό. Mm-hmm. Αυτό και έχουμε κάποιο χρονικό ορίζοντα, είναι για 3 μήνες, είναι μέχρι πού το επεξεργάζεσαι? Αυτό εξαρτάται από το Υπουργείο Οικονομικών. Πιστεύω ότι όποια και να είναι η παράταση, θα συνεχίσει να παρακολουθείτε το συγκεκριμένο μέτρο και αν υπάρξει ανάγκη και δημοσιονομική βέβαια δυνατότητα, θα επεκταθεί ακόμα περισσότερο. Άρα όλα εξαρτώνται και από τη διάρκεια δυστυχώς του πολέμου. Όσο περισσότερο διαρκεί, τόσο παρατεταμένες θα είναι και οι συνέπειες δυστυχώς, και ενδέχεται να χρειαστεί να επανεξεταστεί. Είναι όμως κάτι έτσι χρεοπιαστό από το δικό σας Υπουργείο που θα πάει την Παρασκευή? Πέραν των ενισχύσεων που θα γίνουν σε ορισμένα από τα σχέδια μας που έχω ήδη αναφέρει, συν την προέκταση των μέτρων που εξετάζονται, γίνεται και έντονη παρακολούθηση όσον αφορά τα προϊόντα. Είναι κάτι που έθιξαν αρκετοί από τους ερωτικέντες πριν. Για να πάμε σε εκείνο, γιατί είναι αλυσιδωτά πάνω λογαριασμοί ρεύματος, πάνω τα καύσιμα, πάνω και οι τιμές. Βασικόν αγαθό. Ουσιαστικά το τι έχουμε κάνει είναι ότι έχουμε προσπαθήσει να εντοπίσουμε κάποια αγαθά που δεν συμπεριλαμβάνονται μέσα στην λίστα τώρα, μέσα στον κατάλογο για την επιβολή πλαφών. Να θυμίσουμε ότι τώρα είναι αρκετά περιορισμένη εκείνη η λίστα. Συμπεριλαμβάνει νερό, γάλα, ψωμί, κυπριακό καφέ, τα καύσιμα βέβαια σε ξεχωριστή νομοθεσία. Μαζί με το υγρά αέριο, το κύλινδρο. Ακριβώς. Επομένως, παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά όλα τα είδη πρώτης ανάγκης και αυτά που κάνουν διαφορά, πιστεύουμε, στην τσέπη του καταναλωτή, όπως κόστη τα οποία πρέπει να υπομειστεί κάποιος. Π.χ. κάποιος που έχει μικρό μωρό και αγοράζει πάνες ή σκόνη γάλακτος ή άλλα τέτοια προϊόντα. Και σίγουρα, στόχος είναι μέχρι την Παρασκευή να είμαστε σε θέση να εισηγηθούμε. Είναι και το χαρτί υγείας, γιατί κάπου διάβαζα ότι έχει αυξηθεί πολύ η τιμή του. Στο χαρτί υγείας που είναι πρώτης ανάγκης. Δεν ξέρω αν έχει συμπεριληφθεί, αλλά θα το ελέγξω, γιατί είναι καλή. Λοιπόν, άρα λέτε ότι θα είναι αυτό το διάταγμα, το δικό σας, που μέσω νομοθεσίας πάντα, που είναι κάποια προϊόντα. Δύο πράγματα πρέπει να γίνουν. Ναι. Το ένα είναι να διευρυνθεί εκεί όπου κρίνεται ότι χρειάζεται να διευρυνθεί ο κατάλογος των προϊόντων για τα οποία είναι δυνατή η επιβολή πλαφών. Και το δεύτερο, να επιβληθεί το πλαφόν εκεί που εντοπίζεται σφροκέρδεια. Αυτό είναι τώρα το επόμενο. Και το πρόβλημα με το πλαφόν είναι ακριβώς ότι όταν βλέπεις, εμείς παίρνουμε ας πούμε από το τελωνείο και από τα διάφορα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, τις τιμές εισαγωγής και τα κόστη μεταφοράς κλπ. Τα οποία ισχύουν. Εάν το κόστος εισαγωγής του οποιοδήποτε προϊόντος αντικατοπτρίζεται και δικαιολογεί την τελική τιμή, την λιανική τιμή στα σούπερ μάρκετ, τότε δεν υπάρχει
εύκολος τρόπος επιβολής πλαφών, γιατί πολύ απλά θα παρουσιαστεί έλλειψη στην αγορά. Δηλαδή, αν χρειάζομαι, ξέρω εγώ, 1 ευρώ να εισάγω ένα προϊόν και το Υπουργείο με αναγκάζει να το πουλήσω στα 80 σεντ, δεν θα το φέρνω, διότι δεν θα μου συμφέρει. Ναι. Άρα, είναι ένα θέμα το οποίο χρειάζεται αρκετή μελέτη, ούτως ώστε να γίνουν λάθη. Κάτι τελευταίο, Λίδου, γιατί μας παίζει ο χρόνος και μας περιμένει και ο επόμενος καλεσμένος. Είναι αυτό το ζήτημα με τα καύσιμα. Η συζήτηση που δεν μας έχει απαντήσει κάποιος ευθασός ή χωρίς περιστροφές κλπ. Είναι πώς γίνεται να έχουμε αυξημένες τιμές διεθνώς και να αυξάνεται η τιμή των καυσίμων στην χώρα μας, μας λένε οι εισαγωγές, και όταν μειώνεται, γιατί είδαμε να μειώνεται από τότε που αυξήθηκε μέχρι τα 150 ευρώ το βαρέλι, να παραμένουν οι ίδιες και να αυξάνονται οι τιμές των καυσίμων. Μα κάθε φορά που γίνεται τέτοια καταγγελία, εξετάζουμε καταρχάς αν έχουν μειωθεί οι τιμές, και πολλές φορές οι τιμές δεν έχουν μειωθεί βάσει βάσει των στοιχείων, το Platts Italy που συλλέγουμε εμείς και που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για την εισαγωγή των προϊόντων. Άρα το πρώτο είναι ότι δεν έχει αποδειχθεί τέτοιο φαινόμενο, δηλαδή δεν είχαμε μείωση η οποία να ήταν να διαφάνηκε στα στοιχεία τα οποία συλλέγουμε και η οποία να μην αντικατοπτρίστηκε στις τιμές. Απλά είναι σημαντικό να γνωρίσουμε ότι υπάρχει και κάποιος, είναι λίγο ετεροχρονιστικά τα στοιχεία μας, γιατί οι εισαγωγές γίνονται 2 με 3, μια φορά κάθε 2-3 εβδομάδες. Άρα δεν σημαίνει ότι επειδή έπεσε η τιμή σήμερα. Άλλα στοιχεία από αυτά που πρέπει, ή με λάθος η διαδικασία που εισάγουν, κύριε Απειλίδου, διότι εμείς δεν εξηγείται διαφορετικά. Μαντεύουν, δεν ξέρω πώς αλλιώς εξηγείς. Αντιθέτως, εμείς κοιτάμε τα στοιχεία τα οποία ισχύουν ακριβώς για την αγορά η οποία έγινε. Δηλαδή, κάθε φορά που έρχεται ένα φορτίο, παίρνουμε την τιμή στην οποία αγοράστηκε το προϊόν. Όλες τις επιπρόσθετες τιμές που θεωρούνται δικαιολογημένες, είτε κόστη μεταφοράς, είτε οποιαδήποτε άλλα, συναλλαγματικά κλπ. Και όλα αυτά τα επεξεργάζεται ένα λογισμικό σύστημα το οποίο έχει μόλις τώρα οριστικοποιηθεί. Είναι πολύ πιο συγκεκριμένο και πολύ πιο προηγμένο σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα που χρησιμοποιούσαμε, και έχουν ελεχθεί και οι παράμετροι από το Γενικό Ελεγχτή και από άλλους αρμόδιους φορείς, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι γίνεται σωστά ο έλεγχος. Και πιστεύω ότι μέσα από αυτό το σύστημα οποιοδήποτε φαινόμενο εσχροκέρδες θα μπορούσε να εντοπιστεί, γιατί το τι κάνει είναι ότι κοιτάζει αν είναι εύλογα, αν οι τιμές δικαιολογούνται βάσει των... Έχουν και απορίες και ήδη οι πρατηριούρχοι, πώς υπολογίζεται, αν είναι επί του ποσοστού, αν είναι με το λίτρο και τα λειτουργικά των εταιρεών και όλα αυτά σε κάθε περίπτωση. Ναι, είναι ένα λίτρο που βγαίνει. Σας απασχολούν όμως τα φαινόμενα σχροκέρδειας, ολικοπολίου κλπ. Είναι επίσης κάτι το οποίο θα εξεταστεί προς τα εργαλεία μαζί με τα διατάγματα που μας είπατε. Ναι, σίγουρα αυτό είναι που το φαινόμενο της σχροκέρδειας είναι αυτό που εξετάζεται. Δηλαδή, αν δούμε ότι η τιμή υπερβαίνει την τιμή που θα έπρεπε να ισχύει, τότε γίνεται περισσότερο έλεγχος και αφορά και τον ηλεκτρισμό. Λόγω του μονοπωλίου. Πολλά, αρκετά φαινόμενα όπου μας έχουν γίνει και συγκεκριμένες καταγγελίες και έχουμε ελέγξει σε πρατήρια. Δηλαδή, είχαμε περιπτώσεις σε πρατήρια όπου ανέγραφα μια τιμή και η τιμή η οποία δινόταν ήταν διαφορετική, ή διάφορα τέτοια φαινόμενα όπου εντοπίστηκε πολύ ακριβότερο καύσιμο από ό,τι αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει, και λαμβάνονται μέτρα. Απλά να πούμε ότι υπάρχει και μια σημαντική διαφορά η οποία προκύπτει ανάμεσα στους ανεξάρτητους πρατηριούχους και τους πρατηριούχους και τα πρατήρια των εταιρείων. Απλά μας ενδιαφέρει το αρμόδιο Υπουργείο παρακολουθεί και τα μονοπόλια, που του παρόντος είναι το ρεύμα, και τα ολικοπόλια στα καύσιμα, για φαινόμενα εσχροκέρδειας ή σωστής λειτουργίας της αγοράς. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Απειλίδου. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλή να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην ευλογιά των πιθήκων. Μετά την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, το πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων είναι μια νόσο πανδημία στην Αφρική. Έχει προκύψει και στην Αυστραλία, κάνοντας όλο και περισσότερους να αναρωτιούνται πόσο απειλητική είναι, αν είναι. Εμάς θα μας τα εξηγήσει όλα ο επιδημιολόγος, ο Μιχάλης Βωνιάτης. Καλό μεσημέρι, γιατρέ. Καλό σας μεσημέρι. Απολογούμαστε για την καθυστέρηση, ήταν και το άλλο ενδιαφέρον όμως, και όλα είναι αλληλένδετα. Έχω αρκετές αιτήσεις για να μιλήσω, και γι' αυτό
Ναι, ναι, κατανοητό. Απλά, γιατρέ, να δούμε, διότι δεν θέλουμε ούτε τον κόσμο να αναστατώσουμε. Να μην θεωρούν ότι μετά... πρέπει να ενημερώσουμε. Ναι. Οπότε, τι είναι τα στοιχεία που έχουμε, ήταν να γίνει και μια σύσκεψη στο δικό μας Υπουργείο. Δεν ξέρουμε τη συμμετοχή ποιον και αν η υφιστάμενη επιδημιολογική ομάδα για τα του κορονοϊού μπορεί να δώσει και εδώ τα φώτα. Δεν γνωρίζω, γιατί παρόλο που είμαι μέλος της επιδημιολογικής ομάδας, δεν έχω πει για αυτή τη σύσκεψη. Επομένως, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω για αυτή τη σύσκεψη τι περί τίνος πρόκειται.